Να πάμε τώρα στην ευτυχία. Χαραλαμπάκη είναι η τελευταία σύνδεση ζωντανή της εκπομπής μας, στο μεγάλο Βίντι. Φοιτήτρια δραματικής σχολής. Ευτυχία, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό? Ναι, φυσικά. Καλησπέρα από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα. Βρίσκεσαι Κρήτη ή σε άλλη πόλη? Στην Αθήνα βρίσκομαι. Ναι. Και σε λίγες μέρες θα έρθω στην Κρήτη. Σε λίγες μέρες. Είσαι κι εσύ άνθρωπος της τέχνης, του πολιτισμού, θες να ασχοληθείς με την υποκριτική, εξασχοληθεί με την υποκριτική, έχεις μέχρι και αυτή τη στιγμή μια επιτυχημένη πορεία. Θέλω να μου πεις λίγο το κλίμα στις τάξεις των καλλιτεχνών. Πολλά ακούγονται. Έχει πέσει η ψυχολογία? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, εγώ το σπουδάζω αυτό, αλλά σίγουρα και στους φοιτητές μου και αντίστοιχα σε επαγγελματίες που έχουμε βρεθεί σε ίδιες δουλειές τον τελευταίο καιρό, υπάρχει έτσι μια βεβαιότητα σχετικά με το τι θα γίνει με όλο αυτό που συμβαίνει με την πανδημία και με τα επιδόματα φυσικά που συνήθως δεν δίνονται σε πολλούς καλλιτέχνες. Ευτυχία, τα όνειρα μιας ενδυνάμει ηθοποιού, μια νέα κοπέλας που θέλει να ασχοληθεί με την υποκριτική, έχουν περιορισμούς αυτή την περίοδο? Έχουν κοπεί κατά κάποιο τρόπο τα πόδια? Δύσκολη περίοδος, ελάχιστη η ρόλη, μισές οι παραγωγές, κυρίως τηλεοπτικά κινείται κάτι? Κοιτάξτε, σίγουρα οι δουλειές που υπάρχουν τον τελευταίο καιρό είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με πριν την πανδημία. Φυσικά τα θέατρα έχουν κλείσει όπως όλοι ξέρουμε, οπότε αυτό θέτει ακόμα περισσότερους ηθοποιούς και ανθρώπους που δουλεύουν πίσω από τη σκηνή, πίσω από τις κάμερες, στο να μην μπορούν να δουλέψουν σε αυτή τη φάση. Οπότε σίγουρα υπάρχει έτσι μια ανασφάλεια ως προς αυτό το κομμάτι. Οι δουλειές είναι πολύ λιγότερες τώρα και πολλές εταιρείες παραγωγής κλείνουν, πολλά θέατρα επίσης κινδυνεύουν να κλείσουν, οπότε και στο μέλλον υπάρχει δυσκολία στο αν όντως θα καταφέρει να επιβιώσει αυτό το επάγγελμα όπως πριν. Υπάρχει μια δυσκολία. Τι κρατά έναν άνθρωπο της υποκριτικής όρθιο στα πόδια του, πιστεύεις? Νομίζω ότι ακόμα και τώρα που ας πούμε και στη σχολή μου τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά, ναι, παρότι δεν υπάρχει η οπτική και η σωματική επαφή και είναι δύσκολο να χτίσεις μια ανθρώπινη επικοινωνία, αυτό που κρατάει είναι η ανάγκη για τέχνη, η ανάγκη για να έρθει σε επαφή με συναισθήματα, με ερεθίσματα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και το έχουν ανάγκη και οι άνθρωποι που δεν το σπουδάζουν αυτό και απλά παρακολουθούν καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρόμενα. Οι πρόβες όμως από κοντά, φαντάζομαι, ευτυχία, δεν έχουν καμία σχέση με τις πρόβες μέσα από το διαδίκτυο. Δεν νιώθεις το συναίσθημα του άλλου, δεν υπάρχει οπτική, σωματική επαφή. Ναι, ακριβώς. Και ουσιαστικά χτίζεις την επαφή μόνο με την οθόνη σου, το οποίο είναι πολύ περιοριστικό. Φυσικά είναι προτεραιότητα να προστατευτούμε από αυτή την πανδημία, αλλά σίγουρα υποβιβάζονται τα μαθήματα και οι διαδικασίες γενικά. Οι πρόβες. Ευτυχία, είσαι στο πρώτο έτος, δεύτερο έτος δραματικής σχολής? Είμαι στο πρώτο έτος της δραματικής σχολής. Είσαι στο πρώτο έτος. Δεν σου έχει περάσει από το μυαλό να εγκαταλείψεις λόγω δυσκολιών, λόγω... Νομίζω όχι. Δεν μου έχει περάσει από το μυαλό. Γιατί μου αρέσει πολύ αυτό το επάγγελμα και τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της ζωής μου έχω το θάρρος να πάρω μερικά ρίσκα και να το δοκιμάσω. Απλά σίγουρα υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Το όνειρο της ευτυχίας ποιο είναι? Το όνειρο της ευτυχίας είναι να δουλεύει πάντα σε κάτι που αγαπά. Σε κάτι που αγαπά. Μόνο υποκριτική? Εντάξει, εγώ έχω σπουδάσει και άλλα πράγματα, αλλά επειδή το ήθελα. Όμως αυτό που με κρατάει πιο πολύ απ' όλα είναι η υποκριτική. Γενικά το θέατρο. Μάλιστα. Να ευχηθούμε λοιπόν στην ευτυχία να ασχοληθεί και τώρα και στο μέλλον βέβαια με κάτι το οποίο αγαπά πολύ και να τα ξαναπούμε βέβαια κάτω από καλύτερες συνθήκες. Ένα μήνυμα εδώ στους κριτικούς που σε παρακολουθούν τώρα. Κουράγιο, αισιοδοξία και όλα θα πάνε καλά, είμαι σίγουρη. Στις γιορτές δύσκολο να κατέβεις πάντως. Εντάξει, μπορώ να επιστρέψω γιατί είναι η μόνιμη κατοικία μου. Από Ηράκλειο κατάγομαι, οπότε μπορώ να έρθω. Πάντως οι γιορτές σίγουρα θα είναι διαφορετικές και με πιο περιορισμένες δραστηριότητες. Μάλιστα. Ευτυχία, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ από Ηράκλειο και θα τα ξαναπούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμμετέχεις κάπου το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι σίγουρο από εμάς εδώ τουλάχιστον. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, ευτυχία.